Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Πάμε, γιατί έχουμε χαρά λεμονή. Πάμε, έχουμε την καταγγελία μιας 34χρονης, η οποία καταγγέλει το βιασμό της, ενώ περίμενε σε στάση λεωφορείου. Παρακαλώ. Ναι, όπως είπες, Φίλιππε, ναι. Η 34χρονη περίμενε σε στάση λεωφορείου στο Παλαιό Φάληρο, ναι. Όταν την πλησίασε ο άντρας και με την απειλή μαχαιριού την άφησε να τον ακολουθήσει σε κοντινό πάρκο. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με την καταγγελία της, ο δράστης της έβγαλε τα ρούχα και τη βίασε. Η 34χρονη, όπως λέει, ο δράστης, όταν ολοκλήρωσε την πράξη του, τη ρώτησε ειρωνικά: «Θέλεις να γίνεις το κορίτσι μου?». Εκείνη κατατρομαγμένη ντύθηκε, επέστρεψε στη στάση του λεωφορείου, όπου βρισκόταν ένας νεαρός, αλλά όπως είπε στους αστυνομικούς, ντράπηκε να του ζητήσει βοήθεια. Ο εφιάλτης της όμως δεν τελείωσε εκεί. Ο βιαστής την ακολούθησε στη στάση και είχε το θράσος να τη ζητήσει το τηλέφωνό της. Όταν λοιπόν εκείνη αρνήθηκε, την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει, εάν έλεγε κάτι στην αστυνομία, και έφυγε τρέχοντας. Όταν η γυναίκα είδε ότι αυτός είχε απομακρυνθεί αρκετά, τηλεφώνησε στην άμεση δράση, κατήγγειλε το βιασμό, άμεσα βέβαια πήγε στο αστυνομικό τμήμα ασφάλειας του Παλαιού Φαλήρου, κατέθεσε μήνυση, περιέγραψε και τον βιαστή της, είπε ότι ήταν λευκός, μιλάει ελληνικά, κοντοκουρεμένος, εύσωμος και περίπου στο ύψος 1,70. Οι αστυνομικοί της έδειξαν φωτογραφίες υπόπτων, αλλά δεν αναγνώρισε το θύμα της. Το βιαστή της. Ο οποίος αναζητείται. Άρα μιλάμε στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι γυναίκα στη στάση του λεωφορείου, για να το καταλάβουμε λίγο. Είδα στη στάση του λεωφορείου. Ο βιασμός δεν καταλάβω πώς έγινε. Την τράβηξε. Τη βούτυξε και την πήγε. Να ακούσουμε την ίδια που λέει το ρεπορτάζ. Παρακαλώ, κύριε Τζίφα. Εκείνη την ώρα ήταν μόνη της. Με την απειλή λοιπόν μαχαιριού την ανάγκασε να τον ακολουθήσει σε κοντινό πάρκο. Άρα δηλαδή τη βγάζει το μαχαίρι. Έτσι. Τον ακολουθεί γιατί φοβάται τη γυναίκα και τη ζωή της με το μαχαίρι. Ήταν ερημιά. Δεν είχε κίνηση εκείνη την ώρα. Η γυναίκα πήγαινε στη δουλειά της. Την πήγαινε λοιπόν, τον ακολούθησε στο κοντινό πάρκο και τη βίασε. Μάλιστα. Και μάλιστα στο Παλαιό Φάληρο, συναγερμός έχει χτυπήσει, θα πούμε, στα νότια προάστια, γιατί φοβούνται ότι ο συγκεκριμένος ίσως έχει κάνει και άλλους βιασμούς. Και την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει αν τον καταγγείλει στην αστυνομία. Μάλιστα. Σε ακούμε, πάνω Τζίφα. Πήγα να πω ότι είχε το θράσος να ζητήσει το τηλέφωνό της. Άρα μιλάμε για έναν επικίνδυνο, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος έξω. Και δεν καταλαβαίνει και τι κάνει. Ξαναλέμε λοιπόν, υπάρχει επικίνδυνοτητα στα νότια προάστια. Μιλάμε για έναν εγκληματία, για έναν επικίνδυνο που αυτή τη στιγμή δρά ανεξέλεγκτα από ό,τι φαίνεται.